Ρεύμα από την Κυπριακή Δημοκρατία αγοράζουν τα κατεχόμενα αφού ο παρατεταμένος καύσωνας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις εγκαταστάσεις στο ψευδοκράτος. Σύμφωνα μάλιστα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, το ψευδοκράτος αγοράζει σε αρκετά υψηλή τιμή, με το όλο θέμα να αποκτά και πολιτικές διαστάσεις. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Τατάρ ότι δεν έβγαλε άχνα πως υπάρχει ενεργειακό πρόβλημα, με τους λογαριασμούς αναπόφευκτα να αναμένονται ιδιαίτερα φουσκωμένοι. Οι αρμόδιοι για τον ηλεκτρισμό στα κατεχόμενα κάνουν αναφορά σε δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν στους σταθμούς ηλεκτρισμού. Δυσλειτουργίες που σύμφωνα με κάποιους οφείλονται σε κακής ποιότητας καύσιμα. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο άναψε πράσινο φως στις αδειοδοτούμενες εταιρείες να προμηθευτούν καύσιμα και από άλλες χώρες εκτός από την Τουρκία. Εν μέσω των πληροφοριών ότι τα κατεχόμενα αγοράζουν ρεύμα αλλά και ενός συνεχιζόμενου καύσωνα, ο διαχειριστής του συστήματος διαβεβαιώνει πάντως πως δεν αναμένονται προβλήματα σε ό,τι αφορά την επάρκεια ηλεκτροδότηση στις επόμενες μέρες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όλα θα πάνε καλά, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει βλάβη σε συμβατική μονάδα παραγωγής. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η κάλυψη της ζήτησης θα είναι οριακή. Ήδη η ζήτηση τη φετινή χρονιά λόγω του παρατεταμένου καύσωνα είναι αυξημένη σε σχέση με την περσινή. Χαρακτηριστικά, αύριο 15 Αύγουστο, η μέγιστη ζήτηση αναμένεται να ανέλθει στα 940 MW και όπως προβλέπετε θα είναι αυξημένη συγκριτικά με την περσινή χρονιά που ήταν στα 865 MW την ίδια μέρα, ενώ κατά τις βραδινές ώρες αύριο η ζήτηση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 850 και 880 MW. Χαρακτηριστικά, αύριο 15 Αύγουστο, η μέγιστη ζήτηση αναμένεται να ανέλθει στα 940 MW και όπως προβλέπετε θα είναι αυξημένη συγκριτικά με την περσινή χρονιά που ήταν στα 865 MW την ίδια μέρα, ενώ κατά τις βραδινές ώρες αύριο η ζήτηση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 850 και 880 MW, με την εκπρόσωπο τύπου του διαχειριστή να παραδέχεται πως στο τελευταίο διάστημα παρουσιάστηκαν βλάβες και σε μονάδες παραγωγής της αρχής ηλεκτρισμού. Πριν από λίγο, μια τέτοια βλάβη έφερε προβλήματα με αποτέλεσμα την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με τον διαχειριστή να απευθύνει έκκληση στο κοινό να περιορίσει την κατανάλωση ηλεκτρισμού μέχρι τις 10 το βράδυ.